Όχι, όχι, δεν είναι πλάνα από το Masterchef. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Πώς είστε? Μια χαρά. Δώστε ένα χειροκρότημα στον κύριο Λαζάρο, σας παρακαλώ, για να ξεκινήσουμε. Άρα το μαγείρευσες. Έτσι. Είναι εικόνες και σεμινάρια μαγειρικής που έκανε ο Λευτέρης Λαζάρου στον Γκάζι. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα της γιορτής. Αφού το Masterchef δεν λέει να ξεκινήσει, είπε να ξεσκάσει μιλώντας σε φίλους της κουζίνας. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες αυτές τις δύσκολες που περνάμε όλοι, να θυμόμαστε ότι υπάρχει μαγειρική, να θυμόμαστε ότι υπάρχει πολιτισμός, κουλτούρα και ανάγκη για να εκφραστεί ο καθένας μας με τον τρόπο του. Προϊόντα παραδοσιακά και συμβουλές από τον σεφ απλώνει τη λαδόκολα και μας ανοίγει την όρεξη. Η πρώτη συνταγή έχει να κάνει με μια λαδόκολα και με ένα καρτότσο. Θα τυλίξουμε ένα ψαράκι μέσα εδώ και θα το ψήσουμε στο φούρνο. Για το τέλος, κύριε Λαζάρου, θέλετε να σας ρωτήσουμε κάτι ή... Θα μου επιτρέψετε να αρχίσω, ευχαριστώ. Γιατί ο χρόνος περνάει. Και φεύγω, θέλω να μας πείτε για τηλεοπτικούς λόγους, δεν μπορώ να μην ρωτήσω και ο κόσμος θέλει να μάθει. Εάν θα γίνει ο τελικός του MasterChef. Θα γίνει. Δεν το ξέρω. Μπορώ να σας πάρω μια γωνία ντομάτα γιατί την κοιτάζω τόση ώρα. Θέλετε μια ολόκληρη? Ευχαριστώ. Δώστε μια ντομάτα, σας παρακαλώ. Να μας αφήσουν ήσυχους. Ωραίος οικοδεσπότης. Έχει χάρη που πεινάω και το ψάρι δεν τρώγεται ομό. Διαφορετικά, θα παρακολουθούσε και εγώ το σεμινάριο για να φάω. Μια ζωή για MasterChef. Το έχω. Μια ζωή. Το έχει.